να στήσουμε μια επιχείρηση. Σκεφτόμαστε ιδέες, να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Θέλει τόλμη η ζωή. Στα δύσκολα άλλαξαν δρόμο. Ο 23χρονος Κυριάκος Μαυρίδης έχει σπουδάσει μάρκετινγκ. Δεν βρήκε δουλειά στην πόλη και αναζήτησε την τύχη του στη Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Άνοιξε επιχείρηση με φρούτα και λαχανικά. Όταν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις και δεν μπορείς να βγεις στην αγορά και να ξέρεις ότι θα πάρεις 400 ευρώ και 500 ευρώ και δεν μπορείς να ζήσεις να κάνεις οικογένεια με αυτά τα πράγματα, εντάξει, εννοείται ότι το ρισκάρεις. Βγαίνεις έξω και ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις, το κάνεις. Το μάρκετινγκ τον βοήθησε να προωθήσει τη δουλειά του. Πελάτες του δεν είναι μόνο οι γείτονες και οι περαστικοί, αλλά ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής. Οι καλοκαιρινοί μήνες, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι δύσκολοι. Δουλεύουμε με ρόλια. Πήγαινε αρκετά καλά, δόξα τω Θεώ. Η 25χρονη Βικτωρία Καρίδα ήταν άνεργη 2 χρόνια. Έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και άνοιξε μαγαζί με παραδοσιακούς λουκουμάδες και πρόχειρο φαγητό. Νομίζω ότι αξίζει πιο πολύ να αγχώνεσαι για κάτι δικό σου παρά να αγχώνεσαι για το αν θα σε απολύσουν. Οικονομικά, για να στήσει την επιχείρησή της, την στήριξε η οικογένειά της που μετακόμισε για τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή. Έκανε το μεγάλο σάλτο και δηλώνει πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Είναι πιάτσα καλή το βράδυ και όντως πηγαίνει πολύ καλά. Όπως μας λένε οι νέοι που έχουν ανοίξει το δικό τους κατάστημα στη Χαλκιδική, όπως η Βικτόρια, προτιμούν να ρισκάρουν από το να μείνουν άνεργοι στην πόλη ή να ξενιτευτούν στο εξωτερικό. Και μπορεί να έχει μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, όμως στους καλοκαιρινούς μήνες σκέφτηκε ότι πρέπει να επενδύσει σε τουριστικό προορισμό. Άνοιξε παραθαλάσσιο μπαρ στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής ο 33χρονος Δημήτρης Πετράκης μαζί με ένα φίλο του. Φεύγεις από Θεσσαλονίκη, πας σε ένα τουριστικό προορισμό, ευελπιστείς ότι θα έχεις καλύτερη δουλειά, περισσότερο κόσμο, να βοηθηθείς.